σε θάλαμο τραυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 29χρονος υπαξιωματικός της Εθνικής Φρουράς μετά το τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό από τη στιγμή που δεν είναι στην εντατική. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εάν αυτά τα πρώτα 48 ώρες διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο υγεία του, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τα ευχάριστα. Το στέλεχος της Εθνικής Φρουράς εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο από τη βάση αεροπορίας στη Λακατάμια προς τη Λάρνακα προκειμένου να συμμετάσχει σε μια εκπαίδευση. Λίγο πριν την έξοδο για Αγία Βαρβάρα, έχασε τον έλεγχο του στρατιωτικού τζιπ με αποτέλεσμα να πέσει από υπέργεια γέφυρα ύψους 5 μέτρων. Ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνώνται είναι και η σφοδρή κακοκαιρία που επικρατούσε στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητόδρομου τη δεδομένη στιγμή. Ήταν κάτω από έντονη βροχόπτωση όταν επέστρεφε από την Λάρνακα. Ήδη έχουν διενεργηθεί έρευνες στη σκηνή του σοβαρού τροχαίου από τη στρατονομία, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος.